Στο πλευρό του Ευάγγελου Βενιζέλου η Τόνια Αντωνίου δίνει μάχη όπως δηλώνει για να βρει το κόμμα την παλιά επικοινωνία με τον πολίτη. Αυτή που είναι τώρα μέσα στο Πασόκ σε ερώτηση του Γιώργου Σιμόπουλου στην <στηνήθηση> εκπομπή Βήμα για Όλου για το εάν το Πασόκ αποτελεί τώρα καθαρό κόμμα χωρί εσωτερικέ αντιπαλότητε, η Τόνια Αντωνίου απαντά ότι όλα τα στελέχη πραγματικά στηρίζουν τον νέο αρχηγό του κόμματο, ενώ δεν σχολιάζει αρνητικά τι διαφωνίε που ίσω υπάρχουν, γιατί φανερώνουν, όπω λέει, ότι γίνεται γόνιμο διάλογο. Όλοι οι συνάδελφοι, οι φίλοι, τα μέλη του Πασόκ που μπαίνουν σε αυτή τη μάχη ε, μπαίνουν πραγματικά για να κερδίσουμε, όχι να κερδίσουμε με την παλιά λογική, Αυτό που να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον πολίτη, να πείσουμε για την πρότασή μας mm -hmm. και να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι ε, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ως παράταξη. Ε, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι φίλοι και οι σύντροφοι και οι συνάδελφοι που μπαίνουν σε αυτή τη μάχη έχουν κάποια άλλη διαφορετική προσέγγιση από αυτή που λέω τώρα. Ε, θα στηρίξουν όλοι τον πρόεδρο του Βαγγέλη Βενισέλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μόνο που συμμετέχει και δίνει αυτή τη μάχη, στηρίζει τον πρόεδρό σου. Ε, την επόμενη μέρα που θα πάμε σε ένα συνέδριο, μπορεί να υπάρχουν απόψει διαφορετικέ, ρεύματα διαφορετικά και αυτό δεν είναι κακό. σα-ίσα, -ίσα, yeah. όπω είσαι είπα, είναι ζωντάνια. Yeah. Ε, 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 αυτό που με είναι. Η σιωπή, ναι. κυρία Σιμών, που λέμε μέσα στα κόμματα. Όταν υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αυτό πάει να πει ότι γίνεται γόνιμο διάλογο. Η λογική τη σιωπή δείχνει ή φόβο τη ηγεσία ή πλέον ένα αυτιστικό κόμμα. Άς. Πρέπει να αποφύγουμε και τα δύο. Για τα στελέχη που αποχώρησαν δημιουργώντα δικό του κόμμα, δεν θεωρεί ότι θα πετύχουν, γιατί οι πρωταγωνιστέ τη κρίση, όπω δηλώνει, δεν μπορούν να είναι πρωταγωνιστέ τη λύση. Σταναχωριέμαι γιατί όταν είσαι με ανθρώπου χρόνια σε ένα κίνημα. Δεν σ' αρέσει να, να φεύγουν και να διαχωρίζουν τη δρόμη μας. Και πιστεύω ότι σε μια συγκυρία τόσο κρίσιμη, που θέλουμε συνθέσεις, όχι αποσύνθεση, έπρεπε να δώσουν τη μάχη μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Έχουν δημιουργήσει μια άλλη πολιτική κίνηση. Ε, δεν νομίζω ότι θα πάει καλά, διότι όλοι ένα πολίτη αντιλαμβάνεται κάτι. Όταν έχεις αποφασίσει για πολιτικέ, έχεις κριθεί στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών σου στις που έχει κάνει. Δεν μπορεί να έρχεσαι μετά και να λε: Θα κάνω κάτι άλλο. Η κυρία Λουκά και ο κ. κ. Καστανίδη έχουν κρυθεί ω υπουργοί αυτή τη κυβέρνηση. Έχουν ψηφίσει το μνημόνιο, έχουν ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, έχουν διοικήσει, έχουν κρυθεί. Δεν είναι εύκολο να προτείνουν κάτι διαφορετικό. Διότι πιστεύω οι πρωταγωνιστέ τη κρίση. Δεν μπορεί να είναι και πρωταγωνιστέ τη λύση. Η Βουλευτής Φτιότητα είναι αισιόδοξη ότι θα επέλθει γρήγορα η ανάπτυξη μέσω τη νέα Δανειακή Σύμβαση που δημιουργεί ένα περιβάλλον οικονομική σταθερότητα. Πρέπει να δώσουμε ξανά περιεχόμενο στη λέξη «ανάπτυξη» και να μην είναι μια ρητορική λέξη. Ε, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί πρώτα απ' όλα με τη νέα δανειακή σύμβαση λύνουμε ουσιαστικά θέματα που απασχολούσαν ε, τη χώρα μας ε, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα γνωρίζουν πλέον όλοι ότι η χώρα μας παραμένει στο ευρώ. Ε, με τη Νέα Δανειακή Σύμβαση αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ρευστότητα. Πάμε σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματο και, βέβαια, με όλε αυτέ τι προποθέσει θα μπορούν να απορροφηθούν και οι πόροι του ΕΣΠΑ. Άρα, δημιουργούμε ένα περιβάλλον οικονομική σταθερότητα και βρίσκουμε και τα εργαλεία για να προχωρήσουμε πραγματικά σε ανάπτυξη. Γνωρίζουμε επίση ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλε τομέ στο κράτο. Διότι για να πετύχεις αυτή την ανάπτυξη θα πρέπει να έχεις και μία δημόσια διοίκηση που να είναι φιλική στον πολίτη, ε, όχι μόνο για την εξυπηρέτησή του, αλλά πάνω απ' όλα για την ανάπτυξη. Άρα πρέπει να γίνουν και σοβαρές τομές στο επίπεδο του κράτους. Όπως επίσης πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες τομές στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και θα συζητήσουμε στην αναθεώρηση του συντάγματος. Άρα υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα το αναπτύξει ο Πρόεδρος μας τις επόμενες μέρες, με συγκεκριμένες πολιτικές, έτσι ώστε η στρατηγική μας είναι να πετύχουμε ξανά την αυτοδύναμη Ελλάδα.